Παραμονή των Θεοφανίων σήμερα και το έθιμο επιτάσσει κάλαντα. Σήμερα τα φώτα και οι φωτισμοί και η χαρά μεγάλη και οι αγιασμοί. Κάτω στον Ιορδάνη το ποταμό κάθεται η κυρά μας η Παναγιά. Σίδερο κρατάει και ρηβαστή και τον Άη Γιάννη παρακαλεί. Άη Γιάννη αφέντη και βαπτιστή, βάφτισε και μένα Θεού παιδί. Να ανέλθω πάνω στους ουρανούς, να μαζέψω τριώδια και λιαγενό. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα θέτη με την κυρία. Καλημέρα, καλησπέρα, καλή σου μέρα θέτη με την κυρία και τον χρόνο. Έστω και λίγα παιδιά έψαλαν τα παραδοσιακά καλέντα στους δρόμους και τις γειτονιές της πόλης των Σερών. Με λένε Χριστίνα. Χριστίνα, από ποιο σχολείο? Το 23ο. Και σήμερα βγήκες μαζί με τη φίλη σου. Ναι. Τη Μαρία. Τη Μαρία, τι να κάνετε? Να πούμε κάλαντα. Τα κάλαντα των Θεοφανιών. Το έχετε ξανακάνει πρώτη φορά? Το έχουμε ξανακάνει. Και είχε ανταπόκριση? Ναι. Σήμερα πώς σας υποδέχονται έτσι που λέτε κάλαντα Θεοφανιών? Χαρούμενοι είναι. Θέλουν να πούμε κάλαντα και μας δίνουν και πολλά λεφτά. Γιατί είστε μοναδικές τώρα, δεν έχει πολλά παιδιά. Ναι, δεν έχει. Μαρία, εσύ πώς την πήρες αυτή την απόφαση και είπατε θα βγούμε να πούμε κάτι? Με τη γιαγιά μου κάθε φορά σκεφτόμασταν στο χωριό μου και πηγαίναμε. Οπότε είπα ότι φέτος τα τελευταία μας χρόνια να πάμε με τη Χριστίνα. Και είπατε λοιπόν να πείτε κάλαντα Θεοφανίων. Ναι. Είναι κάτι σπάνιο πάντως, δεν βλέπουμε πολλά παιδιά. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αρέσει στον κόσμο? Ναι, αρκετά σπίτια μας υποδέχτηκαν χαρούμενοι και τέτοιοι. Δεν το περίμενα ότι θα πείτε κάλαντα Θεοφανίων, ναι. Αλλά σε αρκετά σπίτια μου τονίζω ότι δεν μας άνοιγαν. Ναι. Φοβόταν, δεν ξέρουν ότι λέτε κάλαντα. Δεν ξέρουμε, χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν. Μπορεί να είναι και στις δουλειές τους τέτοια μέρα. Ναι. Την εργάσιμη. Εδώ στο κέντρο της πόλης τώρα που ξεκινήσατε είναι θετικά? Ναι, είναι πάρα πολύ θετικά. Είναι ωραία πάντως, επειδή δεν έχει άλλα παιδιά και ο κόσμος φαντάζομαι περιμένει. Ναι, είναι τέλεια. Τι θέλετε να ευχηθείτε σε όλο τον κόσμο? Καλή χρονιά με υγεία και πολύ αγάπη. Καλή χρονιά το ίδιο. Παραμονή των Θεοφανίων μπορεί να μην συναντήσαμε πολλούς μικρούς και μεγάλους να λένε τα κάλαντα των φώτων, συναντήσαμε όμως ιερείς που με τον Σταυρό και ένα κλόνο βασιλικού ράντιζαν τους χώρους εμπορικών καταστημάτων και τους ιδιοκτήτες όπως σπίτια και ενίκους. Ο πατέρας Παναγιώτης Κανακάρης βρέθηκε στο κέντρο της πόλης και αγίασε τα καταστήματα ευχόμενος καλή φώτιση και καλή χρονιά. Ο αγιασμός αυτός είναι ο πρώτος που γίνεται, δηλαδή την παραμονή των Θεοφανίων και λέγεται μικρός αγιασμός. Ευχαριστημένο σου Κύριε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστέ, άδωσε φανερώθη προσκύνησης. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Σε μαρτύρηση, αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Ευχαριστούμε. Με καλές ειδήσεις. Καλές ειδήσεις.